κάποιες παλιότερες αυστηρότερα μέτρα. Ναι. Θεωρώ αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή με τις νοσηλίες μας να είναι σταθερές, να μην έχουμε αυξήσεις στις νοσηλίες. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το δούμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα αυστηρά μέτρα όπως το lockdown όταν οι νοσηλίες μας φτάσουν σε πολύ ψηλά νούμερα. Μπορούμε να νοσηλεύσουμε περίπου 400 άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 200 άτομα. Άρα είμαστε στο 50% της διαθεσιμότητας των κλινών. Άρα από τη στιγμή που είμαστε στο 50% θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητηθούν αυστηρά μέτρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Λέω το εξής, κύριε Υπουργέ. Σίγουρα βλέπαμε που πηγαίνει το ρεύμα και όχι τώρα. Εδώ και 15-20 ημέρες, αλλά πάντοτε λέγαμε αφήστε τα πράγματα μετά το ρεβεγιό για να αξιοποιήσουμε την κατάσταση. Δεν είναι έτσι, κύριε Καρέκλα. Διορθώστε με. Θέλω να σας πω ότι πήραμε αυστηρά μέτρα όταν όλα αυτά τα κρούσματα τα έχουμε λόγω της παραλλαγής όμικρο. Αυτή η παραλλαγή δεν είναι μόνο στον τόπο μας, είναι σε όλες τις χώρες στον κόσμο. Αλλά θέλω να σας πω τι πήγε λάθος και έχουμε τόσο αυξημένα κρούσματα στην όμικρο, θα σας το πω. Το που πήγε λάθος ήταν επειδή δείξαμε ευαισθησία και δεν κλείσαμε τα σύνορά μας με το Ηνωμένο Βασίλειο όπως είχαν κάνει κάποιες άλλες χώρες, για να μην στερήσουμε κάποια άτομα να έρθουν στην πατρίδα τους. Αλλά δεν αναμέναμε αυτά τα άτομα που τους δίναμε την ευκαιρία να έρθουν στην πατρίδα τους στις γιορτές, να έμπαιρναν στα αεροπλάνα θετικοί στον κορονοϊό και να μεταδίδουν τον ιό στα αεροπλάνα. Θέλω να ενημερώσω ότι χθες 193 άτομα ταξίδεψαν θετικά στη χώρα μας. Γι' αυτό σταματάει από απόψε η ώρα 11 το βράδυ. Όταν λέτε σταματάει, δηλαδή από Βρετανία μιλάτε? Όχι, θέλω να πω ότι από απόψε θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος με PCR πριν μπει κάποιος στο αεροπλάνο και επίσης θα γίνεται ο έλεγχος PCR και στην Κύπρο. Άρα θα είναι η διπλή ελέγχη. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέμα ακριβώς μου λέτε. Διότι είμαστε ένα μικρό νησί, όπως είμαστε εδώ πέρα, όλα έρχονται απ' έξω. Σωστά. Σωστά. Γιατί δεν είχαν ληφθεί, όχι. Και δεν λέω από εσάς. Εσείς τώρα μπήκατε υπουργός, έχει εδώ και προηγουμένως με την εφαρμογή. Δεν έγινε αυτή η εφαρμογή του ελέγχου από καιρό. Ελέγχονται και φεύγοντας από μια χώρα και αφυκνούμενοι στην Κύπρο. Ο έλεγχος PCR που κάναμε στα αεροδρόμια μας ήταν ο μοναδικός που ήταν σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ αυστηρός έλεγχος. Απλώς δεν περιμέναμε να υπάρχει τόσο ανευθυνότητα ανάμεσα στον κόσμο. Αυτό δεν το περιμέναμε. Και ερχόμαστε στην ανευθυνότητα και έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι το εξής. Κάθε κρίση, κύριε Υπουργέ, δεν έχει μόνο τα αίτια της, αλλά έχει και τους αρνητές της. Να μην πάω παλιότερα σε οικονομικές κρίσεις, υπήρχαν οι αντιμνημονιακοί, τώρα έχουμε τους αντιβολιαστές. Στο θέμα της, θα έλεγα, του κλίματος έχουμε εναντίον οποιασδήποτε κατάσταση και ούτω καθεξής. Ερωτώ. Αυτοί όμως λειτουργούν πώς, και το έχω πει και χτες, ως πολλαπλασιαστική δύναμη της ίδιας της κρίσης. Σωστά. Τι μέτρα παίρνετε? Πόσο καιρό θα ανέχεστε αυτή την κατάσταση και το θέατρο του παραλόγου? Έχουμε να αποκλείσει τα άτομα που δεν έχουν βάλει το εμβόλιο από διάφορους χώρους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, τα πήραμε τα μέτρα. Όχι τώρα, πήραμε μέτρα αυστηρά και για άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα από τον Ιούλιο. Υπάρχει σκέψη αύριο να τεθεί ακόμα ένα μέτρο που θα αφορά τους ανεμβολίαστους. Θέλω να το συζητήσω πρώτα με τους επιστήμονες η ώρα 3 και μετά στο Προεδρικό πριν το ανακοινώσουμε. Αλλά είναι ένα μέτρο που, συγγνώμη, που θα επηρεάζει και τους ανεμβολίαστους. Θα υπάρξει μέτρο που θα επηρεάζει τους ανεμβολίαστους. Σκέφτεστε την υποχρεωτικός εμβολιασμός? Θα έχω την γνωμάτευση τις επόμενες 7 με 10 μέρες. Θα είναι σίγουρο τις επόμενες μέρες από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αφού πάρουμε την γνωμάτευση, τότε θα δούμε αν μας το επιτρέπει ο νόμος. Αν μας το επιτρέπει ο νόμος, τότε είναι ένα θέμα που θα το εξετάσουμε. Και να το εξετάσετε και να το εφαρμόσετε. Δεν μπορεί η μειοψηφία να υποτάσσει ή να καταστρέφει, αν θέλετε, την πλειοψηφία και μια συλλογική προσπάθεια. Σωστά, αλλά βλέπουμε συνεχώς να μειώνονται τα άτομα που δεν έχουν λάβει το εμβόλιο. Θέλω να αναφέρω ότι χθες είχαμε περισσότερες από 1000 δόσεις. Χθες μόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος έρχεται κοντά, το ποσοστό που δεν έχει λάβει το εμβόλιο μειώνεται συνεχώς και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ μου, το φορτίο όλων αυτήν την περίοδο, τα 2,5 χρόνια, το τράβηξε βασικά ένας τομέας όσον αφορά την περίθαλψη. Είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια. Σωστά. Και μπράβο τους. Γιατροί και νοσηλευτές όμως. Γιατροί και νοσηλευτές ασφαλώς. Ναι. Έχουν κάνει ένα αξιοθαύμα στον έργο. Σωστά. Και είναι άξιοι κάθε επένου. Σωστά.
Πώς τους ενισχύετε, αντέχουμε ακόμη? Τους ενισχύουμε, τους ενισχύσαμε, είχαν έτοιμα για να επιπρόσθετους 60 νοσηλευτές και έχουν προσληφθεί 60 επιπρόσθετοι νοσηλευτές. Ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΚΙΠΗ, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάνουμε συσκέψεις και όπου πρέπει και ό,τι μας ζητήσουν, το Υπουργείο Υγείας κάνει περισσότερο από ό,τι μας ζητούν. Θα μπω σε ένα θέμα και θέλω την κατανόησή σας. Ναι. Φίλτατε, Υπουργέ μου, χτες είδα όμως κάτι το οποίο δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ρωτάτε. Ο αγαπητός μου φίλος Υπουργός Υγείας χτες έκαμε επίσκεψη στο αεροδρόμιο, στο νοσοκομείο Λάρνακας. Ναι. Και εκεί έκανε συσκέψεις για να αποφασίσει, και καλά αποφάσισε αυτά τα οποία αποφάσισε, και μπράβο σας, αλλά χωρίς την παρουσία του ΟΚΙΠΗ. Αυτό το πράγμα, οι πληροφορίες οι δικές μου και οι οποίες είναι σιδεροκέφαλες, είναι ότι ζητήσατε να βγουν έξω από την αίθουσα, κύριε... και ο Γενικός Εκτελεστικός του ΟΚΙΠΗ και ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Λάρνακας, ο αναπληρωτής αμοχός του. Κύριε Παίρνετε Καρεκλά, απόφαση χωρίς αυτούς τους δύο. Κύριε Καρεκλά, στη σύσκεψη με τον ΟΚΙΠΗ ήταν ο κύριος Παλάζης, Διευθυντής Εντατικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ΟΚΙΠΗ. Ήταν ο κύριος Χατζηπαναγής, επιστημονικός διευθυντής του ΟΚΙΠΗ στο νοσοκομείο Λάρνακας, και η κυρία Μαλία Χατζηγιάννη από τον ΟΚΙΠΗ. Άρα από τη στιγμή που υπήρχαν τρία άτομα από τον ΟΚΙΠΗ στη συγκεκριμένη έμεινε σύσκεψη... Έμεινε κανένας έξω, ο εκτελεστικός διευθυντής. Κύριε Καρεκλά, η σύσκεψη όταν αποφασίστηκε την Πέμπτη και ζητήθηκε από τον ΟΚΙΠΗ να παρεμβούμε, η σύσκεψη ήταν θα πήγαινε ο Υπουργός με την Γενική Διευθύντρια για να προσπαθήσει να βρει λύση. Δεν ζητήθηκε να ήταν παρόν οποιοδήποτε από τον ΟΚΙΠΗ. Δεν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνει μαζί σας και ο Γενικός Εκτελεστικός του ΟΚΙΠΗ, έστω και αν δεν είχε ληφθεί απόφαση εξ υπαρχής για να παρίσταται. Δεν νομίζω να μην χωρούσε μια καρέκλα να είναι εκείνος εκεί. Κύριε Καρεκλά, εγώ θέλω να αναφέρω ότι ο ΚΙΠΗ είχε τρεις εκπροσώπους. Μάλιστα. Αυτό θέλω να αναφέρω. Το κρατώ και το καταγράφω. Και ο κύριος Παλάζης είναι ο διευθυντής της εντατικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, που θα έχει και την ευθύνη για την εντατική στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σωστά. Αλλά ο κύριος Παλάζης, ο οποίος είναι πολύ καλός γιατρός και πολύ σεβαστός από όλους, υπάγεται στο ΚΙΠΗ. Στον ΚΙΠΗ. Ναι, είναι εκπρόσωπος του ΚΙΠΗ. Ποιον εκπρόσωπος? Μένα, το Υπουργείο, τον ΟΚΙΠΗ. Σίγουρα, αλλά υπάρχει μια κλιμάκωση διαβάθμισης ιεραρχίας μέσα στον ΟΚΙΠΗ, δεν είναι? Δεν υπάρχει, όχι. Κύριε Καρεκλά, την Κυριακή ήμουνα στο νοσοκομείο Μπάφου και Λεμεσού. Μάλιστα. Δίπλα μου που έκανα δηλώσεις. Καλά κάνετε που κάνετε αυτές τις τομές. Όχι, ποιος ήταν καλά δίπλα μου που έκανα τις δηλώσεις στο νοσοκομείο Λεμεσού και Μπάφου? Ποιος ήταν? Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠΗ. Μιλούμε την Κυριακή, όχι 10 μέρες πριν. 12 ώρες πριν. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και έρχομαι ακόμη σε ένα θέμα. Χτες ακούσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή διάφορες επικρίσεις, αν το πω καλύτερα, παράπονα, όσον αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα, όσον αφορά τα κέντρα που γίνονται τα rapid test και ούτω καθεξής. Ναι. Και υπάρχει αυτός ο συμφορισμό, η συμφόρηση εκεί πέρα, αυτή η κατάσταση ανοργανωσιά, οι χώροι όπου γίνονται αυτές οι εξετάσεις, όπου γίνονται οι εμβολιασμοί αλλά και τα rapid test, είναι τέτοια τα οποία εξευτελίζουν, θα έλεγα, και τον καθένα. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος και να φεύγει μετά από 6 ώρες εκεί πέρα. Όχι, 6 ώρες είναι. Αυτές οι καταγγελίες ηλεκτρίσαν. 6 ώρες σίγουρα δεν συμβαίνει. Κύριε Καρεκλά, θέλω να σας διορθώσω ότι γιατί κάθε εβδομάδα είμαι είτε σε εμβολιαστικό κέντρο είτε σε κέντρο με rapid test. Το θέμα είναι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, και το ανάφερα και χθες, ότι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι άνθρωποι και αυτοί νοσούν και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε πρόβλημα με το εμβολιαστικό κέντρο στην Αμόχωστο. Θα πρέπει να το κλείνουμε στις 4 αντί στις 6, γιατί κάποιοι από τους νοσηλευτές μας έχουν νοσήσει. Αυτό είναι ένα πράγμα που είναι ξεκάθαρο. Είχαμε θέματα όμως, αλλά πρέπει πάντα να μην ευθύνεται πάντα το Υπουργείο Υγείας και να λέμε τι κάνουμε και εμείς σαν πολίτες. Όταν λέμε πρέπει να κάνουμε στα walk-in, θα είναι μόνο φοιτητές. Και γιατί τα κάναμε μόνο φοιτητές 27 και 28? Για να δώσουμε την ευκαιρία στους φοιτητές μας που ήρθαν στην Κύπρο να εμβολιαστούν. Όταν πηγαίνει κόσμος που δεν είναι φοιτητές και το ανακοινώσαμε
πολλές φορές και ζητά να εμβολιαστεί. Τι θα κάνουμε? Χθες είπαμε να δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά να εμβολιαστούν. Χθες και σήμερα. Γιατί το κάναμε? Τα παιδιά δεν είναι σχολείο τώρα. Οι γονείς τους να δοθεί ευκαιρία να πάμε μαζί με το παιδί του να εμβολιαστεί. Μπορεί να πάρουν και τον παιδίατρο του να δώσουν μια εξυπηρέτηση στα παιδιά. Και τα walk-in θα είναι από τις 2 και μετά. Λέμε από τις 2 και μετά. Επήγαινε κόσμος η ώρα 1.30 στην έκθεση, μου έστελνα φωτογραφίες που η ώρα 1.30 και μου λένε είμαστε εδώ η ώρα 1.30 και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Άρα ας ρωτήσουμε και εμείς τι κάνουμε λάθος. Εγώ έχω πάει στο εμβολιαστικά κέντρα αρκετά η ώρα 5. Και σας λέω και εγώ, μην πάτε σήμερα, πάτε αύριο, να πάτε η ώρα 5 αύριο και στείλτε κάμερες, να δείτε ότι είναι άδεια. Δεν μπορούμε να έχουμε αντανακλαστικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όταν θα αποφασίσει οποιοδήποτε να πάει στο walk-in να εμβολιαστεί. Και πρέπει να καταλάβουμε, τα walk-in είναι κέντρο ελεύθερης προσέλευσης, είναι ένα πρωτοποριακό μέτρο, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πάμε εκεί με δικό μας ρίσκο. Εάν υπάρχει σειρά, να ταλαιπωρηθούμε. Εάν δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε, υπάρχει πύλη εμβολιασμού, κλείνουμε το ραντεβού μας και το μάξιμουμ μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Άρα, αυτά είναι τα. Όσον αφορά τα rapid test, θέλω να σας πω ότι χθες κάναμε 160.000 rapid test. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας στους 4 Κύπριους έκανε έλεγχο στην Κύπρο. Δεν νομίζω οποιαδήποτε άλλη χώρα να το παγκόσμιο να κάνει τόσους μεγάλους ελέγχους. Για να ενισχύσω και τη θέση σας, παρακολουθώντας και το τι γίνεται στον ευρωπαϊκό χώρο, το τι γίνεται εδώ στην Κύπρο είναι πρωτοποριακό, που είμαστε και μία μικρή χώρα και εξαρτώμαστε τα πάντα από τον ευρωπαϊκό χώρο που θα εισάξουν είτε φάρμακα είτε ακόμη. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έγινε άριστη δουλειά. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω ότι η Αγγλία που πάντα επικαλούμαστε την Αγγλία, τις τελευταίες μέρες έχουν έλλειψη PCR και rapid test. Και εμείς που κάνουμε περισσότερους ελέγχους από την Αγγλία, δεν το έχουμε. Άρα, όχι μόνο δεν κάνουμε, και δώσαμε και τόσα self-test. Άρα, ότι θα υπάρξουν προβλήματα, θα υπάρξουν. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αντανακλαστικά στο Υπουργείο Υγείας και βρίσκουμε λύσεις. Και θέλω να πω, χθες με πήρε ο Δήμαρχος Αραδίπου. Είχαμε ένα εμβολιαστικό κέντρο στην πλατεία του χωριού που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Γιατί πήγαμε εκεί? Γιατί δεν είχαμε άλλους χώρους στο Δήμο Αραδίπου. Ήρθε ο ίδιος ο Δήμαρχος, μας μίλησε, μας είπε θα σας δώσω χώρο που να εξυπηρετεί τον κόσμο. Αμέσως το υιοθετήσαμε, 24 ώρες. Είχαμε πρόβλημα με τη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα στο κέντρο της Λευκωσίας. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή λόγω των γιορτών μας έκλεισε το κέντρο. Κατανοούμε. Τώρα μας το επέτρεψαν, υπήρξε ζήτηση από τον κόσμο, το ανοίξαμε. Είμαστε ένα Υπουργείο που ακούει, είμαστε ένα Υπουργείο που είναι ανάμεσα στον κόσμο και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν είμαστε ένα Υπουργείο που είμαστε κλεισμένοι και δεν ακούμε. Άρα κατανοούμε τα προβλήματα. Αυτό που λέτε, είστε Υπουργείο που ακούτε. Και ακούμε και είμαστε μαζί με τον κόσμο. Άρα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι βλέπουμε τα προβλήματα και αμέσως προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και να βρούμε λύσεις. Και έχω μια ερώτηση που έρχεται τώρα από τηλεθεατή πάνω που επιμένει. Μήπως σκέφτεστε τα rapid test ή τους εμβολιασμούς να το δώκετε και στους προσωπικούς γιατρούς να κάνουν? Γιατί παραδείγματος χάρη είναι ηλικιωμένος 80 χρόνων. Θα τον έπαιρνε το παιδί του να τον πάρει εκεί αν δεν μπορούσε ή πιο μεγάλη ηλικία στον. Το θέμα είναι οι εμβολιασμοί με τους προσωπικούς γιατρούς. Πρέπει να έχουν ειδικά ψυγεία. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δούμε φαινόμενα που είδαμε τον Ιούλιο, όπου κάποιοι προσωπικοί ιατροί δυστυχώς έδιναν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Άρα είναι ένα θέμα που θέλουμε να το δούμε, αλλά το δοκιμάσαμε και καήκαμε. Αυτό θέλω να σας πω. Το δοκιμάσαμε και καήκαμε γιατί είδαμε ότι μία μικρή μειονότητα τι έχει κάνει. Άρα δεν είναι εύκολο να γίνει. Τώρα για rapid test μπορούν να κάνουν. Εμείς έχουμε δώσει στους πολίτες τα self-test. Μπορεί ένας γιατρός τους να τους κάνει rapid test, αλλά απλώς δεν θα μπορεί να το καταχωρήσει στην πλατφόρμα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε πλατφόρμες. Έχουμε τόσες και δεν μπορούμε να δώσουμε και στους προσωπικούς ιατρούς. Λοιπόν, τελευταία μου ερώτηση, έτσι θα σύντομα, διότι θα σας στέλνω ξανά εδώ. Όσον αφορά το ΓΕΣΥ. Ναι. Μήπως είναι και καιρός. Για μας αυτό είναι μια ευλογία το ΓΕΣΥ που είστε στον τόπο. Ευλογία πραγματική και είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ σε αυτήν την κοινωνία. Συμφωνούμε. Σκέφτεστε να κάνετε μια αξιολόγηση αυτού του συστήματος? Θέλω. Που υπάρχουν τρύπες, που υπάρχουν αδυναμίες, τι πρέπει να γίνει ακόμη παρακάτω?
Θέλω να αναφέρω ότι όπως και με τα δημόσια νοσηλευτήρια και με τον ΟΚΙΠΗ έχουμε άποψη και όταν πρέπει να επέμβουμε, όπως βγήκαμε εχθές στο Υπουργείο Υγείας, επέμβηκε και βρήκε λύσεις. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα και στο ΟΑΗ ότι θα τους πάρει και αυτούς το κολάνι τις επόμενες μέρες. Γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τους δώσαμε μία περίοδο χάριτος, που η περίοδος χάριτος εξαντλήθηκε στο τέλος του χρόνου. Σήμερα μίλησα με τον κύριο Τσινοντίδη για έναν άλλο θέμα που θέλαμε να δούμε σχετικά με τους προσωπικούς ιατρούς και τώρα μου δίνεται την ευκαιρία θέλω να κατηγορήσω. Θέλω να αναφέρω ότι ζούμε σε μια πανδημία και δεν γίνεται ο άρρωστος που έχει κάποια μικρά συμπτώματα να παίρνει τον προσωπικό του ιατρό και ο προσωπικός του ιατρό να λέει πήγαινε στις πρώτες βοήθειες. Αυτή ήταν, ενημερώθηκα από τη διευθύντρια των ασθενοφόρων μας, γιατί μιλώ με καθημερινά με διάφορα άτομα. Ένα από τα άτομα που μιλώ καθημερινά είναι και διευθύντρια των ασθενοφόρων για να καταλάβω αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα. Και θέλω να αναφέρω ότι δεν γίνεται να γίνεται αυτή η μάχη με τον κορονοϊό και οι προσωπικοί ιατροί να δηλώνουν απόν. Να τους παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και αυτοί δεν απαντούν. Και οι οδηγίες μου που είδα στον κύριο Τσινοντίδη είναι ότι θα σημειώνει η διευθύντρια των ασθενοφόρων τους προσωπικούς ιατρούς που δεν απαντούν. Το Υπουργείο Υγείας θα ενημερώνει τον ΟΑΗ για τους προσωπικούς ιατρούς που δηλώνουν απόν και αναμένω από τον ΟΑΗ τις ποινές που θα μας ανακοινώσει για αυτούς τους ιατρούς που δηλώνουν απόν. Γιατί αυτοί οι προσωπικοί ιατροί, θέλω να πω ότι ένα θέμα, γιατί είμαι έντονος σε αυτό το θέμα, υπάρχει και μια μεγάλη πλειοψηφία προσωπικών ιατρών, όταν λες δεν προλαβαίνεις το σύστημα σας πιο λίγους ασθενείς. Εντάξει, άρα αν δεν προλαβαίνετε, γράψετε πιο λίγους ασθενείς. Άρα το θέμα είναι δικό τους. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να έχουν αρκετούς ασθενείς, ειδικά στην πανδημία, πρέπει να είναι παρόν και όχι απόν. Και αυτό θέλω να σας το πω ότι με ευκαιρία με τον ΟΑΗ ήταν, μίλησε γι' αυτό με τον κύριο Τσινοντίδη και του είπα: θέλω να είσαστε αυστηροί με όλους τους ελέγχους και θα τους αξιολογήσουμε εμείς. Εάν εσείς δεν μπορείτε να επιβάλλετε αυτούς τους ελέγχους, τότε θα έρθει το Υπουργείο να επιβάλλει αυτούς τους ελέγχους. Αυτή είναι μια πτυχή του ηγεσία, αλλά μήπως το ευρύτερο πλαίσιο αυτού του συστήματος θα το αξιολογήσει. Αλλά υπάρχουν μέσα η Νεοπανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχουν οι προσωπικοί γιατροί. Συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, υπάρχουν για ένα σύστημα ιδιωτικά, όλα με 18 μήνες που είναι σε εφαρμογή, είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Ασφαλέστατα, δεν και λέω. Θα τα βρούμε. Ακριβώς αυτό λέω, ότι πρέπει να ενισχυθεί, διότι έχω πει από την αρχή, είναι μεγαλύτερη κατάκτηση, κοινωνική κατάκτηση. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας για αυτή ευχαριστώ. Την συνομιλία. Ευχαριστώ επίσης για τον τρόπο που έχετε απαντήσει με μια αποφασιστικότητα. Θα παρακολουθούμε και όπως σας έχω πει, θα σας έχουμε και πάλι εδώ πέρα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε λοιπόν αμέσως στο θέμα το οποίο αναγγίξαμε με τον κύριο Υπουργό. Είναι το θέμα της λειτουργίας ή όχι των σχολείων. Έχω με αυτή τη στιγμή, είμαι συνδεδεμένος μαζί τους, με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, την κυρία Μάρο Βασιλείου και τον Μύρια Βασιλείου, με συγχωρείτε κυρία Βασιλείου, καθώς επίσης και τον Κώστα Χατζησάβα, τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ. Σας χαιρετώ και τους δύο. Λοιπόν, καλό σας εσείς, μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά όλα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Υπουργό ότι σήμερα είναι κρίση, είναι μια μέρα καθοριστική, η οποία αύριο θα κλιμακωθεί, μάλλον σήμερα θα κλιμακωθεί, με συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού προηγηθεί